Γεια χαρά, μάγκε, τι κάνετε, πώς είστε, μάγκο εδώ πέρα. Λοιπόν, ψηφίσατε στο group τι θέλετε να κάνουμε για επόμενο unboxing. Είμαστε 23 άτομα, δεν κατάλαβα, 22 μπορεί. Ναι, ψηφίσανε μόνο τα 5. Είστε οι καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο ψήφοι πήγανε στο game Tomb Raider. Θέλετε Rise of the Tomb Raider, ναι. Ρίξτε μια ματιά από εδώ. Θα δηλώνω κάθε φορά ποιο θα θέλετε να είναι το επόμενο unboxing. Έχουμε ποικιλία Watch Dogs 2 Collector's Edition, Saint Seiya Brave Soldiers Collector's Edition, Homefront Collector's Edition και επίσης έχω ανοίξει Mirror's Age Catalyst και Deus Ex Mankind Divided. Έχω επίσης Crisis 2, Castlevania Lords of the Shadow, Batman Arkham Knight, Halo 5 και τώρα τελευταία πήρα την Burning Blood Marineford Edition One Piece. Ναι. Περάστε μια βόλτα από το group άμα θέλετε να ψηφίσετε το επόμενο unboxing, ok? Αυτά τα λίγα. Επίσης έχουμε και στο Discord ένα μικρό γκρουπάκι. Είπα να σας τα παίξω λίγο στην αρχή, αλλά τα λέω κάθε φορά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στο... κουτί μας! Μωρέ, πούστη. Μείνει λίγο βαρύ. Rise of the Tomb Raider Edition Collector. Λοιπόν. Βλέπετε εδώ πέρα έχει είναι λίγο κολλημένο. Είναι επειδή την πήρα, όχι μεταχειρισμένη, καινούργια είναι. Απλώς το Amazon έγραφε ότι το κουτί είναι λίγο χαλασμένο. Αλλά αυτό δεν πειράζει. Διότι την πήραμε... Έχει πάρα πολύ καιρό που την πήρα βασικά. Πρέπει να σκεφτώ λίγο πόσο είχα πληρώσει. Ή 85 ή 65. Δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω την απόδειξη άλλο. Πάνω κάτω τόσο ήταν. Είναι η έκδοση για το PC. Ξέρετε, κομμένα από ό,τι βγήκε, για τι βγήκε και άμα βγήκε. Λοιπόν, βλέπετε είναι εδώ πέρα κολλημένη, επειδή ήταν χαλασμένο το κουτί. Επίσης εδώ πέρα λίγο... Αυτό θα πάει σκέλος σκουπίδια. Εδώ πέρα το αυτοκολλητάκι της Amazon. Τι μας λέει? Wagenhaus Deals. Offers, bla bla bla. Τέλος πάντων, το πήρα από το γαλλικό το Amazon. Και αυτό ας το πούμε. Δεν έχω το μεταξύ μαζί μου ούτε μαχαίρια ούτε τίποτα. Κατσαβίδι βλέπω εδώ πέρα. Και στραβοκατσάβι εδώ κάνει σε μας. Α, έχουμε απθαλίδι. Διότι δεν θέλω να καταστρέψω το μέσα το κουτί. Έχει ακόμα ένα, αν δεν κάνω λάθος. Πρέπει να βρούμε όμως όπου στο μπέουλο ανοίγει. Εντάξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο ότι το καταστρέψω. Έτσι κι αλλιώς ήταν ήδη χαλασμένο. Απλώς από μέσα θέλω να μείνει. Σοϊ και αυλαβή. Ξεντάπεντε, βουλάκι. Α, ναι, έχει πραγματικά μέσα ένα άλλο κουτάκι. Αυτό το σκίζουμε. Ήταν τόσο καιρό εδώ μέσα. Στίβαζα τα ρούχα μου καμιά φορά πάνω. Αλλά σιγά σιγά να κάνουμε και λίγο χώρο, γιατί έχει κλείσει το δωμάτιο. Λοιπόν, ούτε ψαλίδι χρειάζεται ούτε τίποτα. Ταρά! Το ψαλίδι μισό. Άνοιξε. Για να μου θα βγει με τη μία. Βασικά ανάποδα το έκανα. Δεν πειράζει. Εδώ επιτρέπονται όλο. Όλο. Ναι, όλο, ναι. Όλα. Ένα γυαλιστερό κουτάκι έρχεται. Ου, yeah, και είναι και μεγάλο. Very big. Κούτα με αλκοόλια, ξέρεις. Αμάν, θα γκρέμιζα παραλίγο την κάμερα και θα γελούσαμε τώρα όλοι μαζί. Shit. Και στο μεταξύ, άμα πήγαινε προς εκεί η κάμερα, μετά κάτσε λίγο να την ξαναγυρίσω. Οπα, λάθος μεριά, βλέπεις τις παντόφλες μου, τις βλέπεις τις μπλε. Cookie monster, ναι. Κάτσε, μην πέσει από άλλη μεριά και φανεί κανένα μποξεράκι τίποτα. Λοιπόν, έχουμε εδώ ένα πολύ όμορφο κουτί. Είναι όμορφο, ναι.
Και έχει ωραίο αίσθημα. Ξέρετε, είμαι λίγο σεξουλιάρης με τα κουτιά. Πρέπει να το αισθανθώ. Εδώ κάτω το έχουν κολλήσει. Για να μην ανοίξει, για να δω. Όχι, εντάξει, καλά το κολλήσανε. Λοιπόν, εδώ πάνω έχει ένα πολύ μεγάλο αυτοκόλλητο. Αλλά είναι ήδη ανοιχτό. What the fuck. Καινούργια την πήραμε, όχι μεταχειρισμένη. Κολόπεδα. Πουτάνε γάλα. Πουτάνε γάλε. Πουτάνα, πουτάνε γάλε, πουτάνα, πουτάνα γάλε. Θα το βάλω λίγο το κουτί κάτω, διότι έχει πολλά μέσα. Φαίνεται λίγο περίεργο τώρα κάπως. Γιατί πρώτη και καλύτερα βλέπω εδώ πέρα... ναι. Αυτά τα κρατάμε μάλλον. Πώς τα λέγαμε ρε εσείς, τα καρναβάλια σερπατίνες. Αυτά τα τσόγγλα μου ρε που τα αφησούσες. Γράψτε κάτω στο description να μην ξέρετε τι στον πουτσο εννοώ. Τέλος πάντων βλέπουμε αυτή εδώ την πίπα. Και καλά να μας δώσει το αίσθημα ότι είναι άχυρα. Καλά εντάξει. Ου, goodies, goodies, βλέπω goodies. Oh. Ο μυστικός φάκελος number one. Και από πίσω. Για να δούμε. Oh shit, πρέπει να το σκισώ. Α, όχι, ανοίγει κάπως έτσι. Είναι... κουμποτό, ξέρεις, έτσι το γυρνάς και κουμπώνει. Λοιπόν. Ου, μ' αρέσει. Ξεκινάμε πρώτη φορά με steelbook. Κονσέρβα, φίλε. Ε, ας είναι steelbook. Δεν έχει ούτε τίποτα. Of the Tomb Raider. Είναι πραγματικά περίεργο steelbook και φτηνό. Από μέσα ειδικά είναι. Γιατί κολλάει. Βλέπω τώρα π.χ. What the fuck. Εντάξει, έχω πολλά steelbookια, αλλά αυτό είναι πραγματικά το πιο φτηνό που έχω δει. Με έχουν βάλει αυτό το πλαστικό μέσα, το ψεύτικο. Το κουτί ακούγεται σαν κονσερβοκούτι, εντάξει, στυλ είναι, αλλά... το φτηνό. Κάπως έτσι, τέλος μα. Απογοητευμένος. Sorry, δεν είναι αυτό καλής ποιότητας για μένα. Για μένα. Μην ξεχνάτε. Δικό μου το κανάλι, για μένα μιλάω. Έτσι διάρκεια. Λοιπόν, ας βάλουμε πίσω το πλαστικό. Και στο κλείσιμο είναι κάπως περίεργο, είπαμε, δεν ανοίγει εύκολα. Πρέπει να το πιάσεις καλά ώστε να τα ανοίξεις. Οκ. Ας μπει πίσω αυτό. Για να δούμε μπορούμε να το αφήσουμε εδώ πέρα. Μπορούμε. Λοιπόν, next. Με λίγη σεπαρτίνα. Σεπαρτίνα πάλι. Επόμενος φάκελος, λίγο πιο χοντρός εντωμεταξύ αυτός. Πρέπει να έχει αρκετά goodies αυτό, για να δούμε. Για να δούμε, για να δούμε κάτι χοντρό πιάνω εδώ, πολύ χοντρό κιόλας. Hi, Marie. Oh, ποικιλία, φίλε, αυτό είναι ποικιλία. Very nice. Εδώ πάνω τώρα τι παίζει. Δεν ξέρω. Sisters of Artemis. Mm-hmm. Mm-hmm. Και είναι έτσι, στυλ παλιατζούρα. Λες να πέσει το κιλοτάκι της Λάρας. Άκυρο. Είναι άδειο. Είναι μπλοκ. Μερολόγιο να γράφεις. Κάπως έτσι. Τον λεξί έχω καταλάβει ότι τόσο ώρα την κοιτάω την κάμερα εκεί και δεν την κοιτάω εδώ. Έχετε βγάλε. Λάρα, νόμιζα θα γράφεις κάτι. Ένα αυτόγραφο κάτι. Τίποτα. Και τα βέβαια τα φλεράκια μου όπως πάνε. In China, motherfucker. Πού είστε ο Μπούτσο αλλιώς. Γιατί κολλάει η κάμερα γάμο. Με το νεύρο μου. Φαντάζεσαι μετά το βίντεο να βγει έτσι κολλημένο. Πω, το πετάξω παράθυρο. Και την πήρα τώρα την κάμερα, καινούργια. Κρίμα, νόμιζα θα δω το... θα πέσει κανένα κιλοτάκι. Είμαι λίγο πορνόγερος. Μισό. Μου σβήνει και το take η οθόνη τώρα που θα πάθω κανένα
Κούμπλιξ. Τέλος πάντων, δεν ξέρω να το κλείνω. Έχει τίποτα άλλο μέσα αυτό. Νο. Καλή μαγιά αυτό. Μπορούμε να γράψουμε τα προσωπικά μας. Άμα ξέρουμε να γράφουμε. Ψε. Φάκελος νούμερο 2, τέλος. Τι άλλο βλέπω. Βλέπω. Αυτό εδώ, ένα μικρό. Σαπούνι θα είναι. Φαντάζεσαι. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Είναι ένα πουγγί. Που θα έχει λίρες. Έχει προς το παρόν ένα πράγμα. Οπα, μου πεις. Ένα πλαστικό. Ψευτούρα, μάγκα μου. Εντάξει, τι είναι αυτό, κερί. Εδώ. Ποικιλία. Μα λέγα πιο πλαστικός πεθαίνεις. Τι είναι αυτό. Αυτό και άμα δεν είναι πλαστικό. Εντάξει, καλή μαγκιά το τέτοιο, το... δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα. Κορδόνια είναι αυτά, τι. Κορδόνια. Ρε μαλάκα, δεν ξέρω τι παίζει. Κορδόνι είναι αυτό. Και δες, εδώ είναι και αυτά που έχει τα κορδόνια. Ολόιδιο. Ναι, ρε, κορδόνι είναι για τα παπούτσια. Αλλά μας έβαλαν μόνο ένα. Πού είναι το δεύτερο. Okay. Αυτό τώρα το βάζει το τέτοιο, δεν το βάζει, δεν ξέρω. Τι να πω, εντάξει. Μένω άφωνος. Τέλος πάντων. Συνεχίζω. Oh, βλέπω εδώ ένα σημείωμα. Τώρα με τα γαμώ αγγλικά μου. Πάμε μία μαζί. Ωραία, 11 λεπτάκια πρώτα. I have enclosed everything from our archives. Μη γελάτε, κολόπεδα. That may be of use to you. We believe that Lara Croft is still unaware that we have been monitoring her, but that cannot last forever. The time will come when you will have to act. I trust you, you will know when that day arrives. The director. Fuck you. Ναι, ξέρεις, η Λάρα τώρα περιμένει τα κορδόνια. Τι να πω. Οκ. Okay. Συνεχίζω. Όπα. Μη μας ξεφύγει αυτό. The fucking game. Όλα μου πέφτουν σήμερα, συγγνώμη. Για το PC. Ας το ανοίξουμε. Normal πράγματα, τίποτα σπουδαίο, ούτε τίποτα collectors, molectors. Έτσι δεν ανοίγει, έτσι δεν ανοίγει, από πάνω ανοίγει. Είχε τώρα ένα χαρτί μέσα. Μισό λίγο να το σηκώσω. The season pass. Τα μισό τα season pass. Στέδια, αλλά μας αρμέγουνε. Θα το ανοίξω για να δω μπάς και παίζει κανένα έξτρα, να το μάθετε κι εσείς. Σε περίπτωση που θέλετε να την πάρετε. Είναι ακριβούτσια. Να πούμε την αλήθεια, κάτω από 100 ευρώ δεν την έχω δει. Είχαμε την κολοφαρδία τότε στο γαλλικό Amazon και την πήραμε καινούρια. Όπως βλέπετε, εντάξει, λίγο το κουτί χαλασμένο, αλλά το διάλυσα έτσι κι αλλιώς. Για ή 85 ή 65, δεν θέλω να πω ψέματα. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να τσεκάρω το account στο γαλλικό το Amazon, αλλά τώρα βαριέμαι. Δεν θέλω να το χαλάσω, ρε μαλάκα. Πού το βάλε το ψελίδι. Καθυστερώ σήμερα, ξέρω, επίτηδες το κάνω. Θα να δοκιμάσω και την καινούργια την κάμερα γι' αυτό. So, και τέλος ανοίχτηκε. Πω, μαλάκα, πιστεύω, θα μαζέψει όλα αυτά. Ναι, κάτι βλέπω εδώ. Βλέπω ένα κωδικό να κάνουμε register, μας λέει. Και στα αρχές με κασμά με λίγα λόγια. Αυτά ήταν. To register, please log in. Τίποτα άλλο. Και το game. Βλέπω να δω άμα έχει τίποτα άλλο. Όχι, θα φτάσουμε στο τελευταίο. Αλλά συγγνώμη, πρέπει να καθαρίσω λίγο το τραπεζάκι μου. Οι φάκελοι. Τι μαλάκια θέλω. Τι πληρώνουμε καμιά φορά.
Χαίρομαι που την πήραμε τόσο φθηνά. Το κουτί είναι τόσο ελαφρύ. Oh my god, τι μας περιμένει. Άμα είναι και αυτό κανένα πλαστικούρα, τώρα το πετάξω στο παράθυρο, μάτι θα και την Παναγία. Δηλαδή, το μόνο πράγμα που με έκανε τώρα μέχρι τώρα εντύπωση ήταν αυτό το κουτί, το κάτω. Πω, τι ελαφρύ είναι αυτό. Ωχ, Θεέ μου, μόνο φελιζόλ θα έχει μέσα. Θα λείπει φιγούρα, θα δεις, θα γελάμε τώρα όλοι μαζί. Και είστε live. Είστε live. Λες να γράφει τίποτα ότι η φιγούρα λείπει. Έλα, καπότα, γαμό. Κουτί σε κουτί, μπαμπούσκα παίζω. Και εδώ είναι ήδη συναρμολογημένο, δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τίποτα. Κάνω σαν αριθμός ρε παιδιά. Made in China. Πάρτε να έχετε. Άμα φαίνεται βέβαια, δεν νομίζω. Όχι. Αυτό άμα ακούγεται στο live πραγματικά θα πάω πάνω και θα τη γαμίσω τίποτα. Συγγνώμη. Κάτι δικά μου έλεγα. Ή από πάνω πάλι παίρνει αλμυρό. Αυτή είναι η φιγούρα. Είναι πανέλαφρη. Εγώ τη Λάρα Κρόφτ τη θυμάμαι ακόμα με τα βυζιά έτσι. Ναι, είναι... Εντάξει, τα όπλα και αυτά δεν βγαίνουν. Το τόξο, οκ. Εντάξει, ελαφριά φιγούρα. Οκ, nothing special. Δεν με έκανε και τώρα boom εντύπωση. Είναι να αγαπάς τη Λάρα Κρόφτ με λίγα λόγια και να τη γουστάρεις για να σ' αρέσει. Δεν έχουμε δυστυχώς ούτε certificate να μας πει ότι είναι καμιά limited, εντάξει, αυτά περιτά, καμιά φορά είναι καλό να τα έχεις. Αλλά για 100 και βάλε... I don't know, mates, δεν θα τα δίνα, πραγματικά. Μισό. So. Τελείωσε και αυτό το unboxing. Τα είπαμε όλα. Να κοιτάξω τώρα μες στο κουτί μπας και έμεινε τίποτα, δεν νομίζω. Έχω εδώ τα τέτοια κομμάτια του γάμου του. Λοιπόν, μάγκες, αφήνω το unboxing, κράτησε 16 ολόκληρα λεπτά, με μαλακίες και ξενέρα. Ξέρω, δεν φημίζεται το κανάλι μου για ποιότητα. Αλλά τέλος πάντων, στα αρχίδια μας. Ρίχνουμε και τα μπινελίκια μας και που γάμου. Λοιπόν, άμα είστε συλλεκτές, πάρτε την. Εντάξει, αυτό είναι το μου λογικό. Θα τη βρείτε σχεδόν παντού, eBay, Amazon, δεν ξέρω, πρέπει να βγει και μια καινούργια έκδοση, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είναι ακριβή, μάγκες. Δεν θα έδινα πάνω από 80 ευρώ για αυτή την έκδοση. Δηλαδή, συγγνώμη, το game πόσο να πηγαίνει. Climb mine, μην δώσετε 100 ευρώ, όχι. No. Η φιγούρα είναι... Τι να πω, εντάξει, δεν είναι άσχημη, όχι, αλλά κάπως λείπει κάτι, δεν ξέρω. Λείπει το βάρος, εντάξει, θα το πω έτσι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κάθε φορά, όπως λέω και στο τέλος, έχω γαμηθεί στα like. Στα αρχίδια μου τα like. Απλώς είναι το very good. Μην ξεχάσετε, όπως είπαμε, μπορείτε από τώρα να ψηφίζετε εσείς ποιο θα είναι το επόμενο unboxing, τι θέλετε να δείτε. Τα ονόματα θα μπουν στο group. Από εκεί μπορείτε να ψηφίσετε ή στο Facebook το δικό μου, το προσωπικό. Έχω και εκεί ένα link. Το αφήνω όσο καιρό πάρει, όποιος ψηφίσει ψήφισε. Και ανάλογα τους ψήφους τότε ανοίγει και το επόμενο κουτάκι. Ναι. Αυτά από μένα. Thanks που ήσασταν μαζί μου. Θα τα πούμε σύντομα και τώρα θα κάνω την κίνηση για να κλείσω την κάμερα επειδή είμαι νουμπάς και βαριέμαι που ζω. Ποιος κάνει τώρα το τέτοιο, το edit. Εντάξει, δεν βγάζω και λεφτά, είστε διάλειμμα να πούμε. Άντε, τσάω. Κοπρόσχυ.